Αγγελία Διαφθοράς. Τα κυβότια, υπήρχε κύκλωμα λοιπόν, λέει το πόρισμα, που γέμιζε τα κυβότια με μελανοτενίες εκτυπωτών για να επηρεάζει τα κιλά των επιστρεφόμενων εισιτηρίων. Έχουν καταγράψει λοιπόν στο πόρισμα όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια παλετοκιβώτια, παλέτες λέγονται, εκτυπωτών μέσα με ρολά εισιτηρίων, προκειμένου να επηρεάζεται το βάρος τους ή, όπως βρήκαν επίσης οι ελεκτές, επανασυσκευασμένα χαρτοκιβώτια εισιτηρίων με εμφανή νέα. Δηλαδή έχουμε νέα στοιχεία στη συσκευασία, δηλαδή ολόκληρο κύκλωμα. Είναι νέα στοιχεία για το κύκλωμα. Ναι. Αυτό είναι το σημερινό. Ολόκληρο κύκλωμα που έκανε όλο αυτό το. Όλη αυτή. Κύριε Υπουργέ, εσείς είχατε καταγγείλει, το είχατε αποκαλύψει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι αλήθεια. Ναι, αυτό ήθελα να πω από το ρεπορτάζ που άκουσα. Αυτά δεν είναι νέα στοιχεία. Τα έχουμε πει στη Βουλή επανειλημμένως. Έχουμε πει στη Βουλή. Και έχουμε δώσει και φωτογραφικό υλικό από τις αποθήκες που βρήκαμε στον ΟΑΣΑ. Είναι το πόρισμα αυτό, μάλιστα. Όχι, δεν είναι το πόρισμα. Δεν είναι το πόρισμα της εταιρείας. Ερικά, άφησε τον απαντήσει, παρακαλώ. Όταν αλλάξαμε τις διοικήσεις του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΤΑΣΥ, τότε που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και άλλων, έλεγαν ότι πάμε να καθιδρύσουμε κομματικό κράτος. Όταν μας έκανε επίκαιρες ερωτήσεις ο κύριος Χατζηδάκης, τους δώσαμε μια σειρά από στοιχεία και μέσα σε αυτά στοιχεία ήταν φωτογραφικό υλικό από τις αποθήκες του ΟΑΣΑ. Εκεί υπήρχαν λοιπόν τα εισιτήρια, οι κάρτες, τα ρολά που έπρεπε να επιστραφούν. Ήταν μια αθλειότητα, διότι όλα αυτά δεν καταστρέφονταν. Τα έχουμε πει στη Βουλή ως αριθμός εισιτηρίων, αλλά καταστρεφόντουσαν ως κιλά χαρτιού. Αυτό έδινε λοιπόν και άλλες διαδικασίες που υπήρχαν στη στασή την ευχέρεια σε συγκεκριμένα κυκλώματα και σε συγκεκριμένους λειτουργούς να κλέβουν τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα, στον μέσο μαζικής μεταφοράς και να έχουν μια πολύ μεγάλη παραβατική συμπεριφορά. Μέχρι τώρα έχει βγει το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας για το 2015, το οποίο αμφισβητήθηκε από πολλούς κύκλους και κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, και τώρα έρχεται και επιβεβαιώνει το νέο πόρισμα που έβγαλε ο ΟΑΣΑ με την βοήθεια ανεξάρτητου ιδιωτικού διεθνή οίκου, που βγάζει ότι από το 2011 μέχρι το 2014 υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα 3.700.000 με βάση τα στοιχεία που έχουν βρει οι άνθρωποι. Γιατί υπάρχουν και πολλά στοιχεία τα οποία έχουν καταστραφεί ως κιλά χαρτιού. Άρα το καινούργιο είναι το πόρισμα, δηλαδή. Με τα στοιχεία τα οποία σε έχετε αποκαλύψει. Αυτό είναι το νέο σήμερα. Ή αν θέλετε η αφορμή. Έχει βγει το πρώτο πόρισμα, έχουν ασκηθεί διώξεις για το 2015. Και τώρα υπάρχει ένα νέο πόρισμα από το 2011 μέχρι το 2014. Τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στον εισαγγελέα και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για να προχωρήσει η έρευνα και στα προηγούμενα χρόνια. Περιγράψτε μας, κύριε Σπύριτζη, λίγο. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι βασικοί εγκέφαλοι αυτού του κυκλώματος, όπως το αποκαλείτε και όπως αποκαλύπτεται και από τα στοιχεία της δικογραφίας? Τι είναι η εγκέφαλη? Πώς μπορεί να δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα, ας πούμε, και να μην το αντιλαμβάνεται κανείς? Από το ότι δεν το αντιλαμβάνεται κανείς δεν ισχύει. Υπάρχουν δύο πορίσματα εσωτερικού ελέγχου το 2012. Όχι, ενώ όλη αυτή την περίοδο δεν το αντιλαμβάνεται κανείς. Όχι, αυτό λέω και εγώ. Όλη αυτή την περίοδο ποιος είπε ότι δεν το αντιλαμβανόταν? Δεν είχαμε δει κάποιες αποκαλύψεις. Το 2012 και το 2014 επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και επί διοικήσεων που είχε ορίσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα πορίσματα αυτά εντοπίζουν τις γκρίζες διαδικασίες και τα κενά που υπήρχαν, και απλά τώρα το μόνο που γίνεται είναι να υπάρχει η πολιτική βούληση να σταματήσουν όλα αυτά που γινόντουσαν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους. Δηλαδή και υπήρχε ερώτημα... ανοχή ή συγκάλυψη? Μπορείστε? Τα πορίσματα δηλαδή είχαν κρυφτεί σε εσάς. Λένε, σας ρωτάνε, υπήρχε ανοχή ή συγκάλυψη? Τι διαπιστώνω? Ανοχή τουλάχιστον. Τουλάχιστον ανοχή. Ανοχή λέτε. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον ανοχή. Ναι. Και είναι απορία άξιο μετά από την κριτική που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη για τα ελλείμματα των μέσων μαζικής μεταφοράς, που μας κατηγορούσε ότι τα ελλείμματα αυτά προέρχονται από τις 15 μέρες που μετακινήθηκαν δωρεάν
οι πολίτες στα capital control. Να μας πούν για αυτά τα ελλείμματα, για αυτές τις διαδικασίες, όταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος που είχε τοποθετηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, μόλις απομακρύνθηκε από αυτή τη θέση, τοποθετήθηκε γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και παραμένει μέχρι και σήμερα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαθανάσης? Μία ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι πρέπει να βγει επιτέλους για να τοποθετηθεί σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις που κάναμε εμείς πριν 2 χρόνια και πριν 1,5 χρόνο, και έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία και στη Βουλή και σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία που έχει και το γενικό διευθυντή της που ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη ΤΑΣΥ, πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση, να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, στους εμπλεκόμενους και στους κατηγορούμενους, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο σημερινός επικεφαλής όμως της ΤΑΣΥ που βάλετε εσείς. Ναι, και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση, βεβαίως, και δεν υπάρχει περίπτωση να συγκαλυφθεί τίποτε και για κανένα. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας βρει για οποιονδήποτε ότι έχει προσπαθήσει είτε να συγκαλύψει είτε να κρύψει είτε οτιδήποτε, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης και του ανακριτή να κάνει τις τελικές διώξεις και να μας πει ποιος εμπλέκεται, ποιος δεν εμπλέκεται και τι ευθύνη. Και της αξιολογής του υλικού, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κυρία Κρυβοπούλου, ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος δεν έχει ευθύνη για τις διαδικασίες που δεν τη ρώτησαν. Έχει, για, από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω, για θέματα αμφισβήτηση ή μη αμφισβήτηση του πορίσματος της Γενικής Επιθεωρήτριας για το 2015. Τα προηγούμενα όμως δεν είναι. Το 2015 ήταν ο ίδιος επικεφαλής, έτσι δεν είναι? Το 2015 επικεφαλής ήταν ο σημερινός Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Α, ήταν μέχρι το 2015, μάλιστα. Αυτό να διευκρινίσουμε. Ήταν και μέχρι τις αρχές του 2016. Ναι. Ήταν και μέχρι τις αρχές του 2016. Άρα ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος δεν έχει κάποια ευθύνη για τα ελλείμματα. Αν έχει κάποια ευθύνη που θα δουν τα δικαστικά όργανα, έχουν να κάνουν με τα πορίσματα των εσωτερικών ελεγκτών ή πώς αντιμετώπισε η διοίκηση της ΤΑΣΥ όλο αυτό το θέμα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα είναι διαδικασίες που δεν τηρώντουσαν από τις διοικήσεις της Νέας Δημοκρατίας και για συγκεκριμένα χρήματα, εισιτήρια, κάρτες που λείπουν. Για χρήματα που λείπουν, που έχουν κλαπεί από τον ελληνικό λαό. Και είναι 3,7, είπαμε, έτσι. 3,7 είναι το 2011 το 2014. 3.700.000. Και, ναι, και κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο, 1.150, αν θυμάμαι καλά, είναι για το 2015. Κατερίνα, μία ερώτηση. Λοιπόν, αυτά, ναι, κάποια στιγμή, επειδή εμείς θα τη δώσουμε τη μάχη με τα κυκλώματα που έχουν στηθεί από τον παλαιοκομματισμό όλα αυτά τα χρόνια, ή που τα ανέχθηκε ο παλαιοκομματισμός όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αν μη τι άλλο οφείλει ο παλαιοκομματισμός να βγάλει μια ανακοίνωση για αυτά που αποκαλύπτονται και που έλαβαν χώρα στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζετε? Υπενήσεστε, κύριε Σπίρτζη, ότι αυτή η καθυστέρηση, και γι' αυτό επισημαίνετε την ανάγκη, είπε ότι περιμένετε να βγάλουν ανακοίνωση, συνδέεται και με κάτι άλλο πέρα από πολιτική ανοχή? Κυρία Κρυβοπούλου, όταν βγήκαν στη δημοσιότητα τα πορίσματα της Γενικής Επιθεωρητρίας και οι δίωξες, συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μεταφοράς, αμφισβήτησαν ακόμη και το αν έχουν γίνει δίωξεις. Αμφισβήτησαν το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας. Σήμερα έρχεται ένα άλλο πόρισμα που είναι ιδιωτικής εταιρείας ή με τη βοήθεια ιδιωτικής εταιρείας για τον ΟΑΣΑ, και όχι μόνο επιβεβαιώνει αυτά που έβγαλε το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αλλά το πηγαίνει και παρακάτω και βλέπει ότι από το 2011 μέχρι το 2014, με τα στοιχεία που έχει διαθέσιμα και δεν έχουν καταστραφεί, ανακαλύπτει άλλα 3.700.000 ευρώ. Ναι. Και ο Θεός ξέρει που θα φτάσουμε. Σας κατηγόρησαν τότε ότι βιαστήκατε να ζητήσετε για εγκαθίδρυση για λόγους κομματικού κράτους. Σας κατηγόρησαν τότε, να πω για τους τηλεθεατές που τυχόν δεν το έχουν παρακολουθήσει το θέμα, και δεν είναι πολύ καιρός, είναι λιγότερο από μήνα, αν θυμάμαι καλά, κύριε Σπίρτζη, που σας κατηγόρησαν ότι βιαστήκατε να ζητήσετε την παρέτηση των επικεφαλής της ΤΑΣΥ, του Διοικητικού Συμβουλίου, τι ήταν, δεν θυμάμαι, για λόγους εντυπωσιασμού, ενώ δεν είχαν ασκηθεί διώξεις. Όπως θυμίζω την κατηγορία. Αυτό, κυρία Κρυβοπούλου, βεβαίως ήταν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι
των συγκεκριμένων μέσων που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, σε πλήρη συνεργασία, μόνιμα, καθημερινή, με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανώς θέλουν να συγκαλύψουν και την άσκηση δίωξης στο Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά προφανώς δεν τοποθετούνται και σήμερα, που ήδη το φως δημοσιότητας, το νέο πόρισμα που υπάρχει από τον ΟΑΣΑ, για τα έτη από το 2011 μέχρι το 2014. Εγώ πραγματικά απορώ πώς δεν έχει βγει ο κύριος Χατζηδάκης, που ήταν όλο αυτόν τον καιρό λαλίστατος για τα ελλείμματα των μέσων μαζικής μεταφοράς, να μας πει την άποψή του. Για να δούμε αν τελικά φταίνε δήθεν οι πολίτες που δεν χτυπούν εισιτήριο, όταν λέγαμε εμείς ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα, είναι και αυτό, και θα αντιμετωπιστεί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, και τι ποσοστό στα ελλείμματα των αστικών συγκοινωνιών παίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Τα πλαστά εισιτήρια που τυπωνόντουσαν και πιάσαμε το καλοκαίρι το ένα κύκλωμα, τα κυκλώματα κλοπής μέσα στην στασή και όλα τα υπόλοιπα. Και αν δείτε το πόρισμα, αν έχει βγει στη δημοσιότητα στο σύνολό του, θα δείτε ότι υπάρχουν ακόμη γκρίζες ζώνες και στο πόρισμα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Δηλαδή? Υπάρχουν δηλαδή σταθμοί οι οποίοι παρουσιάζουν πλεόνασμα. Ναι. Το ότι παρουσιάζεται πλεόνασμα σε σχέση με τα εισιτήρια που ο συγκεκριμένος σταθμός διακίνησε, μάλλον σημαίνει, μάλλον υποθέτουμε, αλλά μάλλον σημαίνει ότι κάποιος διακινούσε και άλλου είδους εισιτήρια από τους συγκεκριμένους σταθμούς. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Ναι, ελάτε παιδιά. Δηλαδή όταν δίνει ο ΟΑΣΑ 1000 εισιτήρια, επιστρέφονται 200, και αντί να έχουμε το αντίτιμο των 800 εισιτηρίων, έχουμε πολύ περισσότερο στο συγκεκριμένο σταθμό. Κάποιος πουλούσε και κάτι ακόμη. Λαστά. Και μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Επομένως, σκεφτείτε το ένα κύκλωμα που πιάστηκε με τα πλαστά εισιτήρια, την εκτύπωση, και το άλλο κύκλωμα που είναι με τις κλοπές των εισιτήριων και των χρημάτων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, να το διευκρινίσουμε έτσι. Και μέχρι στιγμής είναι δύο διαφορετικά. Σκεφτείτε να μην είναι διαφορετικά. Να είναι ένα, λέτε. Με συγχωρείτε. Να είναι ένα, σκεφτείτε, λέτε. Σκεφτείτε να μην είναι διαφορετικά, τι ευθύνες υπάρχουν, σε ποιους, από ποιες διαδικασίες και πόσα χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσουν και συνάδελφοι να σας κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Έλα, Αναστασία. Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ. Διαβάζω σήμερα το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών της KPMG στην Αυγή, που είναι πολύ αποκαλυπτικό. Μιλάει όμως και για κάτι άλλο. Μιλάει και για ένα οργανωτικό μπάχαλο και για απαρχαιωμένες μεθόδους απογραφής. Είπατε για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τι προβλήματα θα λύσει αυτό και ποια προβλήματα παραμένουν και πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Γιατί δεν αρκεί μόνο να καταγγέλουμε τους προηγούμενους, πρέπει να κάνουμε και κάτι για να τα αποφεύγουμε. Και, αυτό, και ευτυχώς αυτό κάνουμε. Αλλά να καταγγέλουμε και τους προηγούμενους, γιατί μέχρι τώρα έχουμε χρεωθεί στον 1,5 χρόνο που ουσιαστικά λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση και στον 1 χρόνο που λειτουργούν οι νέες διοικήσεις και κάτι, έχουμε χρεωθεί τα προβλήματα από το 1821 μέχρι τώρα. Και καλό είναι να δεικνύονται για να δούμε τι χώρα παραλάβαμε, τι διαδικασίες και τι προβλήματα. Λοιπόν, με το ηλεκτρονικό εισιτήριο που ήταν και αυτό ένα σταματημένο έργο, αυτό που θα καταφέρουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε φαινόμενα σαν για αυτά που αποκαλύπτονται, τα πλαστά εισιτήρια, τις κλοπές, γιατί θα είναι ένα πλήρως ηλεκτρονικό και ψηφιοποιημένο σύστημα. Θα μπορεί ο πολίτης να διευκολύνεται στο να βρει τα εισιτήρια, γιατί και σε αυτό είχαμε πρόβλημα. Θα μπορούμε να κάνουμε άλλη τιμολογιακή πολιτική, άρα με τα περισσότερα έσοδα που θα υπάρξουν να μπορούμε σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αδύνατες ομάδες, να έχουμε ή χαμηλότερη τιμολόγηση ή και καθόλου τιμολόγηση. Θα μπορούμε να ρυθμίσουμε καλύτερα τα δρομολόγια. Θα μπορούμε να μην πάμε σε μια οριζόντια τιμολογιακή πολιτική όπως τώρα, αλλά ανάλογα με την απόσταση που διανύει κανείς και μετακινείται. Και πάρα πολλές άλλες δράσεις. Ναι. Θα ήθελα στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να στο σημείο αυτό να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι με το πόρισμα που έβγαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δεδομένων έχουμε και πλήρη διασφάλιση των πολιτών που μετακινούνται με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν θα μπορεί κανείς, ακόμη και ο χειριστής των ηλεκτρονικών συστημάτων, να δει ποιος πολίτης έχει ποια κάρτα,
πού μετακινείται και πού πηγαίνει, με ποιο μέσο μετακινείται και όλα τα υπόλοιπα που είναι, πιστεύω, ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη δημοκρατία. Ναι. Θέλω να μένουμε παρόλα αυτά στο σκάνδαλο, γιατί είναι σοβαρές και οι καταγγελίες που κάνετε, γιατί δεν υπενυχθήκατε απλώς. Καταγγέλλεται ευθέως πολιτική συγκάλυψη στο σκάνδαλο της Στασή. Κύριε Γρηγοπούλο, αν είχε η σημερινή διοίκηση, ναι, η σημερινή διοίκηση ένα πόρισμα, δύο πορίσματα μάλλον, όπως και οι προηγούμενοι. Το επαναλαμβάνω, ένα το 12 και ένα το 14, ναι, που ανέφεραν όλες αυτές τις διαδικασίες και την επικινδυνότητα που έχουν. Αν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, αν ο άνθρωπος που ήταν επικεφαλής στον ένα από αυτούς τους οργανισμούς ήταν γενικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ ή των ανεξάρτητων Ελλήνων, μπορείτε να φανταστείτε για κανένα μήνα συγκεκριμένες εφημερίδες και κανάλια τι θα έλεγαν? Κύριε... Μπορείτε έτσι λίγο να το διανοηθείτε. Ναι. Κύριε... Αν δεν ήμουν και εγώ υπουργός, ας πούμε, όπως είμαι τώρα και γινόντουσαν αυτά, δεν το συζητάμε. Έλα. Τι θα γινόταν και τι θα ακουγόταν. Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να αλλάξουμε χώρα. Ναι. Να το ανοίξουμε λίγο το θέμα. Να το ανοίξουμε όσο θέλετε. με βάση τα όσα σας έχει προσάψει κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, είστε ένα, ναι, από τα βασικά κυβερνητικά στελέχη, είναι και ο κύριος Παπάς, δεν έχει σημασία τώρα για εσάς, το οποίο, που θέλετε να εγκαθιδρύσετε τη νέα διαπλοκή σε αυτή τη χώρα. Τη νέα διαπλοκή και το νέο κομματικό και το κράτος θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε. Κομματικό κράτος, ναι. Μάλιστα. Όποιος δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση θέλει να λειτουργήσει το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες σε μια άλλη λογική, δηλαδή να ξυλώσει το κομματικό κράτος, για να μην πω παρακράτος, συγκεκριμένων μηχανισμών που λειτουργούν δεκαετίες, κατηγορείται για τη νέα διαπλοκή. Αυτό είναι ένας νεολογισμός της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Δεν νομίζω ότι βρίσκει ανοιχτά αυτιά στους πολίτες και θα βαρεθούμε κάποια στιγμή να παρουσιάζουμε διαψεύσεις είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε από άλλες κατηγορίες που κατά καιρούς λένε. Πριν λίγο καιρό, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα κανάλια και έγινε ο διαγωνισμός, είχαμε την Καλογριτσιάδα και ότι κάναμε δώρα στον κύριο Καλογρίτσα για να κάνει κανάλι. Τα στείλαμε στους ελεκτές και στον εισαγγελέα. Βγήκαν τα πορίσματα που δείχνουν πολύ καλά τι έχει γίνει, ότι οι διαδικασίες είναι διαφανέστατες, ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες εκπτώσεις, ότι δεν έχει ανατεθεί τίποτα στον κύριο Καλογρίτσα ακόμη και σήμερα, ούτε έγκριση χρημάτων δεν έχει γίνει, αλλά η λάσπη από τη Νέα Δημοκρατία και τα μέσα της έχει πέσει. Έχετε δει εσείς κανένα μέσο από αυτά που κατηγορούσαν να δημοσιεύσει κανένα από τα πορίσματα των επιθεωρητών? Αναγκαστήκα δηλαδή, και έστειλε επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να έρθει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί σε σχέση με αυτά που έλεγα. Και είχα πει τον κυρία Κρυβοπούλου ότι αν υπάρχει μια παρανομία, εγώ θα παρετηθώ. Και θα παρακαλούσα συγκεκριμένους βουλευτές. Ως προς τι παρανομία? Αν ήταν στημένοι διαγωνισμοί, παράτυποι, κάναμε δώρο στον κύριο Καλογρίτσα, όπως λέγανε, σε οποιοδήποτε άλλο. Ότι εγώ θα παρετιόμουν και παρακαλούσα τους βουλευτές του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν το ίδιο όσον αφορά τη βουλευτική ασυλία τους για τη λάσπη που πέταξαν. Δεν έχουν κάποια τέτοια ευαισθησία. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τον κύριο Καλογρίτσα, έχουμε βρει νέο παιχνίδι. Τώρα κατηγορήσετε υπουργέ για τον κύριο Σαββίδη. Τώρα είναι ο κύριος Σαββίδης. Και αύριο θα είναι ένας άλλος επιχειρηματίας και όποιος επιχειρηματίας δεν κάθεται εκτός εισαγωγικών στην βούληση και στις ορέξεις της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα είναι η νέα διαπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, να τελειώσει λίγο αυτή η πλάκα για να δούμε σαν χώρα τι κάνουμε. Στο θέμα του κυρίου Σαββίδη, επειδή βάλατε το θέμα του πολέμου των καναλιών, κατηγορείστε όχι εσείς, ναι, προσωπικά, η κυβέρνηση. Ότι... Ναι, γιατί ο κύριος Σαββίδης, όπως είδατε, έχει κάνει 5 κανάλια, 7 εφημερίδες και δεν ξέρω ποια άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όλα αυτά τις δεκαετίες έχει παίξει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στο ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα εκλεγεί.
Η κατηγορία πάντως που σας προσάπτει, ναι, η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα στην κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι ότι αν δεν το επιδιώξατε με παρεμβάσεις σας, δείξατε ανοχή, μάλιστα, σε μια ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι στην πλευρά Σαββίδη στο θέμα της μεταβίβασης του μεριδίου του Μέγκα από τον κύριο Φώτη Μπόμπολα, δηλαδή ότι πωλήθηκε ένα ποσοστό το οποίο, όπως λέει η αντιπολίτευση, έπρεπε να είναι ενεχειριασμένο λόγω των χρεών, ναι, που έχει ο επιχειρηματίας στις τράπεζες. Και γιατί δεν το ζητάει αυτό η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλος από το φιλικό τραπεζικό σύστημα και τους ελεκτικούς του μηχανισμούς? Είναι η κυβέρνηση υπεύθυνη για το τι γίνονται εσωτερικά στις τράπεζες? Ποιος εννοεί τους φιλικούς? Ποια είναι η ελεκτική ανεξάρτητη αρχή που θα έπρεπε να το δει αυτό? Και ποιες είναι οι σχέσεις που είχε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Αναφέρεστε στην Τράπεζα της, ναι, Ελλάδος ως αποπτική. Δεν ξέρω εγώ. Μήπως παίζει ο Στήρτζης, ο Παπάς, ο Τσακαλώτος το ρόλο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή των ελεκτικών οργάνων της Τράπεζας? Μήπως ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ? Άρα λέτε την Τράπεζα της Ελλάδος φιλικό προς τη Νέα Δημοκρατία εποπτικό μηχανισμό? Αυτό είπατε μόλις ή καταλάβαμε αυτό λάθος? Αυτό είπα. Πάντως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ δεν είναι ο κ. Στουρνάρας. Θεωρείτε ότι έχουν υπάρξει πλημελής, ότι ήταν πλημελής ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τώρα? Αν ισχύει αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Αν δεν ισχύει, μια χαρά έκανε τη δουλειά του κ. Στουρνάρας. Αλλά δεν είναι αρμόδια η κυβέρνηση να πει αν σωστά ή λάθος έγινε η όποια μεταβίβαση. Άλλες είναι οι αρχές που πρέπει να ελέγξουν και να δουν αυτό το θέμα και σίγουρα δεν είναι φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το θεσμικό τους ρόλο. Στην καλύτερη. Μάλιστα. Όχι, αν έχουμε... υπάρχει κάποια διαφωνία, να το πείτε, δεν, να το συζητήσουμε. Ερωτήματα? Όχι, εμείς ερωτήματα θέτουμε. Όχι, και εγώ ερωτήματα θέτω. Δεν... ναι. Εντάξει, ναι, εγώ κρατώ με έμφαση δύο πράγματα από αυτή την παρουσία σας εδώ. Μιλήσατε ευθέως, επαναλαμβάνω, δεν υπενιχθήκατε. Πολιτική συγκάλυψη. Καταγγέλλεται πολιτική συγκάλυψη στο θέμα του σκανδάλου στη Στασί. Προφανώς. Σωστά το αντιλήφθημα. Όταν υπήρχαν, μάλιστα, τα πορίσματα αυτά, ναι, και δεν γινόταν τίποτα, προφανώς. Ναι. Και με αφορμή τώρα την κουβέντα για την υπόθεση Σαββίδη, έτσι όπως άνοιξε, επίσης κρατώ με ενδιαφέρον την παραπομπή που κάνατε ή τη διασύνδεση που κάνατε εμέσως ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον φιλικό προς αυτήν εποπτικό μηχανισμό που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Και το κρατώ και αυτό. Ναι, κύριε Αγριβοπούλου, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε την παρέμβασή μου θετικά. Ναι. Και δηλαδή... το θετικό είναι ότι σήμερα βγάλαμε και δελτίο τύπου πριν λίγο από το Υπουργείο. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη. Είναι επειδή δεν βγάζουμε νέα μεγάλα έργα. Είναι ένα έργο το οποίο πέδευε και την Κρήτη και τη χώρα 17 χρόνια και έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση να κάνει το διαγωνισμό. Έχουν μπει τέτοιες προδιαγραφές στο διαγωνισμό που σηματοδοτούν και πολιτικά ότι η νέα γενιά παραχωρήσεων θα είναι υπέρ της κοινωνίας και όχι εναντίον της κοινωνίας. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές προβλέψεις για τους κριτικούς και την κριτική κοινωνία, με πιο χαρακτηριστικό ότι το 2% των εσόδων του αεροδρομίου θα είναι ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία της Κρήτης και πολλές άλλες προβλέψεις. Σήμερα έπεσαν υπογραφές. Παίρνουν το δρόμο του ελεκτικού συνεδρίου και είναι ένα από τα έργα που καθημερινά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μεριμνούσε. Και είναι καλό να βγει αυτό, γιατί ακολουθούν μια σειρά από μεγάλα έργα και μικρότερα έργα, έργα χρήσιμα για την ελληνική κοινωνία και να ξεπεράσουμε την κρίση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, είναι η απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι μια παραδομένη και καθυλωμένη χώρα και περιμένει απ' έξω, ας πούμε, την όποια βοήθεια χωρίς να κάνει τίποτα. Πιστεύω ότι και μόνο με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά και στην κυβέρνηση αυτή αυτό κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπίριτζε. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, να μείνουμε...